Και τώρα, Βίκυ Παρουτσόγλου μαζί μας. Τι κάνεις, καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είσαι καλά. Είναι η ημέρα μας λοιπόν και θα τα λέμε κάθε Δευτέρα μαζί. Έτσι. Καλή αρχή. Καλησπέριζω όμως και την Αθηνά μου. Μια όμορφη μανούλα που μας έχει φέρει ένα γλυκύτατο γόη εδώ πέρα. Δεν έχει όμως ακόμη ονοματάκι και είναι μόλις 3 μηνών. Πώς θα τον ονομάστε? Δεν ξέρουμε ακόμη. Θα δούμε. Ένας γόης όμως που μπορώ να στον κλέψω για λίγο. Λοιπόν, θα βάλω όμως το πετσετάκι. Έλα, αγάπη μου εδώ, που ήσουν πολύ υπομονετικός. Πολύ, 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 πολύ. Τι θα μάθουμε σήμερα, λοιπόν, Βίκυ? Σήμερα θα μάθουμε το πρώτο μπάνιο του μωρού, γιατί αγχώνει όλες τις μανούλες. Αυτό θα είναι γεγονός. Ναι, θα δείξουμε 5 πράγματα για να τις ξεαγχώσουμε, να κάνουν το μπάνιο του παιδιού τους μια αυτοπεποίθηση και θα ξεκινήσουμε έτσι να δώσουμε 2-3 συμβουλές στις μαμάδες. Ότι πριν ξεκινήσουμε, πριν πάρουμε το μωρό στα χέρια μας και το ξεγυμνώσουμε, θα πρέπει να έχουμε έτοιμα όλα τα εξαρτήματα. Έχουμε την αλαξιέρα πάνω στην οποία θα ανοίγουμε πάντοτε το μπουρνουζάκι του παιδιού να είναι έτοιμο. Κατακτοποιούμε τη θερμοκρασία του χώρου που πρέπει να είναι γύρω στους 22 βαθμούς. Εννοείται ότι πρέπει να είναι ζεστά. Έτσι, και φυσικά θα πρέπει να συμπαρασταθούμε στις καινούριες μανούλες, οι οποίες βέβαια αγχώνονται πάρα πολύ. Και αν κρίνω και εγώ από τον εαυτό μου, είχα αγχωθεί αρκετά. Έτσι. Στο πρώτο μου μωρό, στη Μαρία μου. Έτσι, είναι λίγο δύσκολα. Γιατί είναι δύσκολο. Κάτι πρωτόγνωρο, πολύ. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, Αθηνά? Έτσι είναι. Εσύ δυσκολεύτηκες? Στην αρχή, ναι. Συνήθεια είναι όμως. Συνήθεια. Είναι... Προσαρμόζεσαι. Προσαρμόζομαι. Δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Όχι. Όχι. Αναγκαστικά. Για δείξε μας λοιπόν, όμως, Βίκυ. Έχουμε τον μπανιερό μας. Συγκεντρώνουμε το νεράκι μας μέσα σε ένα λεκανάκι. Τη θερμοκρασία του νερού την ελέγχουμε με ένα θερμόμετρο του εμπορίου, αλλά το καλύτερο θερμόμετρο είναι ο αγκώνας της μαμάς. Ναι. Ακριβώς. Έχουμε ένα ποτηράκι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Οι νέες μπανιέρες που κυκλοφορούν βοηθούν πολύ τις πρωτομάνες να κάνουν το μπάνιο τους έτσι με μεγαλύτερη ευκολία. Έχουμε ένα φρολουτράκι και σαμπουάν κοινό το πρώτο καιρό για να μην καταφιανόμαστε με πάρα πολλά μπουκαλάκια. Ναι. Φυσικό... Το οποίο το χρησιμοποιούμε είτε για το κεφαλάκι είτε για το σώμα του κορμάκι μωρού. Του. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε ένα σφουγγαράκι φυσικό της καλύμνου ή ένα μικρό πετσετάκι. Να σε διακόψω λίγο και να σε ρωτήσω. Ναι. Στο σαμπουάν θα πρέπει να προσέξουμε τίποτα από συστατικά ή δεν είναι απαραίτητο? Ναι, να είναι μακριά, να μην έχουν μέσα παράγωγα παραμπέν. Ναι. Οπότε ό,τι πιο φυσικό πιο κυκλοφορεί, οι μαμάδες θα ψάξουν, θα βρουν, κυκλοφορούν πάρα πολλά στο εμπόριο. Και κάτι επίσης που θέλω επίσης να σε ρωτήσω. Καθημερινά θα πρέπει να γίνεται το μπάνιο? Όχι. Δύο φορές την εβδομάδα μόνο το ολόσωμο το μπάνιο με τη χρήση του αφρόλουτρου. Από εκεί και πέρα το μωρό μέσα στο 24ωρο, όταν έρχεται η ώρα της αλλαγής της πάνας για τη σάκια ή τα κακάκια του, πάντοτε κάτω από τρεχούμενο νερό, μακριά από μωρομάντιλα το πρώτο χρονικό διάστημα. Ωραία. Μόνο τέλεια. Σε έκτακτες περιπτώσεις. Τέλεια. Για πες. Την μπανιέρα μας δεν τη γεμίζουμε με νερό. Τώρα θα σου πάρω τον κούκλο. Αχ, δεν θέλω να αποχωριστώ εδώ. Λοιπόν. Δεν θέλω να αποχωριστώ. Τι γλυκό είναι αυτό? Και να δείξουμε λιγάκι να το χρησιμοποιήσουμε ως μοντέλο. Έλα πουλάκι. Θα τον προσέξω, οπότε σε δίνω σε καλά χέρια εξίσου. Λοιπόν, βάζουμε ότι υποτίθεται ότι είναι γυμνό το παιδάκι. Εμείς απλά θα δείξουμε το κράτημα. Δεν θα το ξεπίσουμε όμως το μωρό μας, το γόη μας, γιατί δεν θέλουμε να το κρυώσουμε. Έτσι, μπράβο. Αγάπη μου. Λοιπόν, την μπανιέρα μας δεν τη γεμίζουμε με νερό. Κρατάμε το χεράκι του για να νιώσει το παιδάκι ασφάλεια. Σφίγγι. Ναι, σφίγγι. Είναι το αντανακλαστικό του βραχνού. Η γροθίτσα. Παίρνω... Αθηνά, φαντάζομαι και σε σένα σφίγγι. Το χεράκι. Παίρνω με το χεράκι μου λίγο νερό και του ρίχνω στο κορμάκι του. Ναι. Βουτώ το πετσετάκι μου μέσα στο νερό, το αφήνω στον πάτο της μπανιέρας. Ναι. Ρίχνω λίγο αφρόλουθο σε μέγεθος ορεβιτιού, ώστε να κάνω όχι έναν αφρό του τύπου. Δεν χρειαζόμαστε πολύ ναι. αφρόλουθο, γιατί θέλουμε μετά πολύ καλό ξέβγαλμα το ναι, ναι, ναι. Πλένω τα χεράκια του, το στιθάκι του, τα ποδαράκια του και τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω με το ποτηράκι μου νερό, το ξεβγάζω καλά. Κοίτα πόσο συνεργάσιμο είναι, αυτό δεν το λες. Είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ συνεργάσιμο είναι. Είναι εκπαιδευμένο. Ναι, πολύ, πολύ. Λοιπόν, η αμέσως επόμενη κίνηση είναι αφού το έχουμε ξεβγάλει από μπροστά, ναι. να βουτήξω το χεράκι μου, το τεινάξω και να του νύψω το πρόσωπο όπως νύπουμε εμείς το δικό μας το προσωπάκι. Στη αγάπη συνέχεια μου. Έρχομαι ναι. και μαγκώνω τη μασχάλη, όπου αντί χειράζουμε, ακριβώς θα είναι παράλληλος με το αυτί. Αγάπη. Πιάνω το μωρό μου και πώς το γυρνώ πλάγια, μπρούμητα. Ναι. Το μωρό πάνω ναι. στο χέρι μου, το που το παιδάκι πατάει ή γονατίζει. Και τι ωραίο τζιν που το φοράς. Παίρνω με το ποτηράκι μου νερό και του ρίχνω παντού.
Δεν θα ενοχληθεί η ταματάκια, η μητούλα καθόλου. Γιατί έτσι όπως είναι γερμένο στο μα μπρούμητα, τι είναι ενοχληθεί, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή εδώ, το νερό. Τη ψυχούλα αυτή. Παίρνω το πετσετάκι μου, του κάνω το κεφαλάκι του, την πλατούλα και στο τέλος το τσουτσουλάκι του, τον ποπό και βάζω στην άκρη το πετσετάκι μου. Τέλεια. Άπαξ και το πετσετάκι μπει στον ποπό, δεν γυρνάμε πίσω. Ποτέ. Για νόμους, θέματα υγιεινής, λοιπόν, θα πρέπει να το προσέξετε αυτό. Από τον ποπουδάκο δεν πάμε απευθείας μετά στο κεφαλάκι. Έτσι. Είναι φυσιολογικό. Παίρνω το νεράκι μου, το ξεβγάζω. Το παιδάκι, εδώ πέρα μπορούμε να ρίξουμε λίγο παραπάνω νερό. Ναι. Το παίρνω το μωρό μου πιάνοντάς το και από τον ποπό από τα σκέλη του. Ναι. Και το παίρνω, το βάζω. Μπήκε μου προσεκτικά, δεν θέλω να μου κλάψει καθόλου. Εδώ το μωρό να πατήσουν τα ποδαράκια του. Τέλεια. Και για να αποφύγω υπερέκταση κεφαλής, αντίχειρες κάτω από τη μασχάλη, πιάνω το σβερκάκι. Για να το γυρίσω, το πιάνω το μωρό και όμορφα. Το γυρνάω. Ναι. Τέλεια. Ανάσχερα. Αγάπη μου. Το κουκουλώνω. Αγάπη μου. Πομπαριστά το. Στεγνώνω και στη συνέχεια το ανοίγω και εστιάζω στις πτυχές. Απαραίτητος και πολύ προσεκτικά, έτσι. Πρέπει να το αναφέρουμε. Ακριβώς. Μήπως κάνουμε... θα πρέπει να έχουμε και μια έξτρα πετσετούλα μικρή για να κάνουμε τα μποναριστά τα σημεία που ανέφερες. Στο σημείο αυτό, όχι. Όχι. Όταν θα είναι για το τοπικό κλείσιμο του παιδιού, εκεί χρειαζόμαστε πετσετάκι. Δεν θέλω να μου κλάψει καθόλου, Βίκη, γι' αυτό τον βλέπω δεν τώρα. Θα κλάψει. Πέρα. Λαιμό, μασχάλη. Και τις μυρωβονικές. Ναι. Στη συνέχεια ακολουθούμε την περιποίηση του παιδιού που κάθε μάνα πιστεύω ότι το γνωρίζει, δεν χρειάζεται αυτό το κομμάτι να το δείξουμε. Είναι τυχερή που έχει τέτοιο γόη και τόσο ήσυχο. Είναι πολύ συνεργάσιμος, αγάπη μου. Έτσι, στο μπανάκι αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό που δείξαμε στις μαμάδες για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση είναι το κράτημα. Πολύ, πολύ βασικό. Είσαστε καταπληκτικές. Ειλικρινά συγχαρητήρια. Έχεις έναν αγόη να σου ζήσει. Να σου ζήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και φυσικά θα τα λέμε πάντα μαζί κάθε Δευτέρα.